Πώς ονομάζεστε? Μεναέμ Σαμπετάι. Πότε γεννηθήκατε? Το 1927. Ποιο μήνα? Το μήνα Νοέμβριο. Ημερομηνία? 11 Νοεμβρίου. Πόσο χρονών είστε? 71. Πού γεννηθήκατε? Στο Βόλο. Γενικώς ο ελληνικός λαός ήταν πολύ φιλικός, με πλούσια ανθρωπιστικά αισθήματα, που νομίζω ότι δεν θα τα συναντήσει κανείς άλλον λαό. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους μη Εβραίους? Πολύ καλές. Πάρα πολύ καλές. Έχω φίλους, οι φίλοι μου όλοι είναι μη Εβραίοι. Τους φίλους τους αδελφικούς που έχω είναι μη Εβραίοι. Πάρα πολύ καλές οι σχέσεις. Και γενικά το χριστιανικό στοιχείο στην Ελλάδα είναι ο Έλληνας έχει πολλή ανθρωπιά και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός λαός στον κόσμο μαζί με τους Εβραίους. Αν υπάρχουν δυο λαοί που έχουν να δώσουν στην ανθρωπότητα είναι ο Εβραϊκός, ο οποίος έδωσε θρησκευτικό πολιτισμό και ο Ελληνικός που έδωσε τον πολιτισμό τεχνών και επιστημών. Αυτοί οι δυο λαοί έχουν δώσει και δίνουν και θα δώσουν κι άλλα. Και θέλω επίσης να πω, να το υπογραμμίσω αυτό, ότι ο Έλληνας και ιδιαίτερος ο προσφυγικός πληθυσμός, αλλά και ο πληθυσμός που δεν είχε οικονομικές δυνατότητες να περιθάλψει τους Εβραίους, τον περιέθαλψε και έδειξε τέτοια ανθρωπιά, η οποία και αυτή δεν πρέπει να ξεχαστεί. Και αν παρουσιαστεί ευκαιρία, όχι σε ίδια περίπτωση ανάγκης, να προσφέρουμε στον ελληνικό πληθυσμό αυτόν. Ότι να του ανταποδώσουμε, όχι βέβαια σε ίδια περίπτωση ανάγκης, σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι πλούσιος σε ανθρωπιά και σε αισθήματα ο Έλληνας. Είναι ένας λαός που τον αγαπώ πάρα πολύ. Μας είπατε ότι κουβεντιάζατε στο σπίτι τι θα μπορούσατε να κάνετε εκείνη την περίοδο. Τι σκεφτόσασταν ότι θα μπορούσατε να κάνετε? Ήτανε πολύ συγκεχημένα τα πράγματα. Δεν ήξερε κανείς στην αρχή τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Υπήρχαν πληροφορίες ότι τους Εβραίους τους συγκεντρώνουν. Εν τω μεταξύ είχαν αρχίσει ορισμένα ενθαρρυντικά ειδήσεις από το μέτωπο, ενθαρρυντικές. Αν τους συγκεντρώσουν τους Εβραίους κάπου θα τους πάνε και θα τελειώσει όπου να είναι ο πόλεμος και θα ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας. Δεν ήξερε κανείς τότε για κρεματόρια και για στρατόπεδα συγκεντρώσεις. Κάτι για στρατόπεδα συγκεντρώσεις, κάτι. Στο τέλος του 92, αρχές 42-43, κάτι είχε μεταδώσει το BBC για στρατόπεδα, αλλά και ο τύπος που το πήρε και το μετέδωσε δεν θέλησε να το πιστέψει. Και το BBC δεν επανήλθε. Εμείς τουλάχιστον που κρατούσαμε τις ειδήσεις, δεν επανήλθε. Και γενικώς είχαμε ορισμένες έτσι παλινδρομήσεις, να φύγουμε, να μείνουμε, μα και τι θα μας κάνουν κι αν γραφτούμε, κι αν η αντίσταση έλεγε καμία συνεργασία με τους γερμανούς, μην τους πιστεύετε, είναι απατεώνες. Αλλά απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν και τα βιωτικά προβλήματα. Πώς θα ζήσεις αν φύγεις από το σπίτι σου που ήδη ήταν τρομερά δύσκολα. Αυτές λοιπόν οι καταστάσεις και η απόφαση δεν σ' άφηναν να πάρεις, δεν μπορούσες να αποφασίσεις εύκολα και πολλές φορές ακολουθούσαμε τα γεγονότα. Παρά να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό ή να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Βέβαια η καθοδήγηση που υπήρχε από την αντίσταση
ήταν πιστευτή και ξέραμε ότι εκεί πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Αλλά την αντίσταση την κάναμε μέσα στην πόλη την ίδια. Ανάμεσα στους... Στην αρχή ήταν οι Ιταλοί, δεν ήταν τόσο πολύ. Δεν ήταν καν σκληρή η Ιταλική κατοχή. Δεν αισθανθήκαμε δηλαδή κατοχή. Αλλά όταν ήρθαν οι Γερμανοί το Σεπτέμβριο του 1943 που γίνεται η ανακοχή των Ιταλών και έρχονται οι Γερμανοί το Σεπτέμβριο του 1943, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε. Και μέναμε και φεύγαμε και ξαναγυρίζαμε. Θυμάμαι η δική μου οικογένεια του 1943, στο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 1943, φύγαμε και πήγαμε στα κάτω Λεχόνια, έναν απουράστιο, καμιά 15 χιλιόμετρα έξω από το Βόλο. Έπειτα αρρωσταίνω εγώ και ξαναγυρίζουμε. Ποιοι φύγατε Βόλο. Για τα... και πήγατε στα Λεχόνια. Εκτός από τα δυο αδέρφια μου τα μεγαλύτερα, οι οποίοι είχαν ήδη ενταχθεί στον Ελλάς, ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο μικρότερος αδερφός μου και εγώ. Εκεί στα κάτω Λεχόνια μείναμε για λίγο διάστημα, κάνα 2 μήνες. Πού μένατε? Σε ένα σπίτι όπου ήταν ένας χώρος, είχε το στάβλο με τα ζώα στο μισό χώρο αυτόν και μετά σε ένα υπερυψωμένο με σανίδια πάτωμα μέναμε εμείς. Κάπως έτσι ήταν ο χώρος αυτός διαμορφωμένος. Και ξαναγυρίζοντας, επειδή είχα αρρωστήσει, μείναμε στο σπίτι μας χωρίς να δηλωθούμε. Διότι όσοι δηλώθηκαν ήξεραν και τις διευθύνσεις οι Γερμανοί και, τα... και εκεί πήγαν και τους πιάσανε. Γυρίζοντας στο Βόλο μείναμε, έμεινα εγώ δηλαδή με, τα... με τους γονείς μου και τα μικρότερα αδερφό μου μέχρι τις 24 Μαρτίου όπου είναι η ημέρα που γίνονται οι συλλήψεις των Εβραίων εκείνη την ημέρα. Πηγαίνουν σε όλους που είχαν δηλωθεί. Είναι πολλοί. Δίπλα από το σπίτι μου, από το σπίτι το δικό μας, μένουν 3 οικογένειες. Εβραϊκές οικογένειες. Ήταν, είναι κοινοτικό αυτό το σπίτι. Και οι 2 οικογένειες ήταν πρόσφυγες εκ Βουλγαρίας, εβραϊκές οικογένειες. Η μία οικογένεια λεγόταν Χαλφών. Αυτό αξίζει να καταγραφεί, πρέπει να το καταγράψουμε. Είχε 2 κοριτσάκια, το ένα Σούζι και το άλλο Τζόγια. Η Σούζι πρέπει να ήταν 10 ετών και η Τζόγια 5 ετών. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα κοριτσάκια. Μάλιστα το μικρό ήταν ένα αγγελούδι, έτσι που όταν το έκανε μπάνιο η μητέρα του μαζεύονται την γειτονιά για να το βλέπει. Αυτή η κυρία δεν ήξερε ελληνικά. Και παρότι την προσπάθεια που έκανα να φύγουν από το σπίτι, να μην είναι εκεί και να μην δηλωθούν, αυτοί δηλωθήκανε. Ήταν άρρωστος ο άντρας της. Είναι 24 Μαρτίου 1943, είναι η ώρα περίπου 6 το πρωί και πηγαίνει ένα γερμανικό αυτοκίνητο, μάλλον της Γκεστάπου πρέπει να ήταν αυτό το μικρό το αυτοκίνητο, ένα οπελάκι μικρό, και της δίνει μία κάρτα που έγραφε ελληνικά ότι εσείς και η οικογένειά σας θα αναχωρήσετε για τη Λάρισα, μπορείτε να πάρετε μαζί σας ό,τι χρήματα και χρυσαφικά και πολύτιμα έχετε, ρουχισμό, λίγο ρουχισμό για τα απολύτως αναγκαία, της το έδωσε ο Γερμανός, κάθισε φρουρός σε όλες τις άλλες οικογένειες εκτός από αυτή, η οποία μπόρεσε και βγήκε και ήρθε στο σπίτι μου, δίπλα μέναμε. Και δεν ήξερε ελληνικά, μου έφερε την κάρτα να διαβάσω. Της λέω ότι είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε και σας λέγαμε να μην δηλωθείτε. Θα είναι η μέρα που οι Γερμανοί θα μαζέψουν τους Εβραίους που έχουν δηλωθεί. Τι να κάνω, μου λέει. Λέω, σ' άφησε και έφυγες. Ναι, μ' άφησε και έφυγα ο φρουρός. Να πάρεις τα παιδιά και τον Χαΐμ, Χαΐμ ήταν ο άνδρας της.
και να βγείτε στους δρόμους για 2 ώρες, για 3 ώρες, πηγαίνετε στην οικογένεια του βασιλιά, ήταν μια φιλική του οικογένεια που θα τους δεχόταν. Να δούμε τι θα γίνει να τελειώσει αυτή η περισυλλογή και βλέπουμε τι θα κάνετε. Ξαναγυρίζει στο σπίτι, πηγαίνει στην οικογένεια του βασιλιάδη, τους είπε ότι θα τους δεχθεί βέβαια. Εγώ φεύγω αμέσως και αρχίζω να ειδοποιώ όσους μπορούσα, όσοι ήταν πιο κοντά. Αρχίζοντας από την οικογένεια του φίλου μου, του Ταραμπουλούς. Μόλις έφτασα στην πόρτα, συγχρόνως έφτανα το αυτοκίνητο της Γκεστάπο, το μικρό αυτό το οπελάκι που άφηνε τον φρουρό. Πάω σε μια άλλη οικογένεια παραπέρα του Καπέτα, θυμάμαι τα ονόματα αυτά, και τους λέω βγείτε έξω, διότι αυτό και αυτό συμβαίνει σήμερα, μαζεύουν τους Εβραίους. Πάρε τα παιδιά και τη γυναίκα σου, κάπου στους δρόμους γύρνα. Αυτός μ' άκουσε και έφυγε, δεν τον πιάσανε, γλίτωσε. Πάω σε μια άλλη οικογένεια στη Νέα Ιωνία. Α, Ιλιών, κάπως έτσι έπρεπε λεγόταν. Αυτούς είχαν πάει, ήταν ήδη ο φρουρός εκεί. Προλαβαίνω μια άλλη οικογένεια στην Οδό Παλαιστίνης. Έφυγε το κορίτσι και το πιάσανε μετά. Σε μια άλλη οικογένεια Βαρούχ και γυρίζουμε στους δρόμους πλέον. Εγώ γυρίζω στους δρόμους, έρχομαι σε επαφή με την αντίσταση, το ξέρουμε. Το ήξερε η αντίσταση ότι αυτό είχε αρχίσει να γίνεται. Και ξαναγυρίζω να δω τι έκανε η Χαλφών, αυτή που την άφησε να βγει ο Γερμανός έξω. Λέει να μου κάνεις λογαριασμό, λέει έχω λίγο αλεύρι να το πουλήσω εδώ στο φούρνο, να πάρω μερικά λεφτά να έχω εδώ και θα πάω να πάρω, λέει, τον άντρα μου με τα παιδιά, ο οποίος δέχτηκε τελικώς. Άλλος που να πάει, είχε πάει το αυτοκίνητο, το φορτηγό πλέον περισυλλογής, στο οποίο σημάζεται, συμπετούσε απάνω στο φορτηγό σαν να ήταν αντικείμενα. Πρέπει να σημειώσω όμως, εδώ πρέπει να καταγραφεί, ότι στο απέναντι σπίτι έμεναν 2 Γερμανοί αξιωματικοί του στρατού. Αυτό το σπίτι το είχαν επιτάξει διότι ανήκε σε έναν αντιστασιακό. Αυτός ο αντιστασιακός είχε φύγει, βέβαια, βρίσκονταν στο βουνό. Και οι Γερμανοί το επιτάξανε. Στο απέναντι από ποιο σπίτι? Από το σπίτι το δικό μου και το διπλανό της κοινότητας που ήταν οι οικογένειες αυτές. Και η οικογένεια με τα 2 αγγελούδια. Αυτοί οι 2 Γερμανοί αξιωματικοί δίναν καμιά σοκολάτα που και που στα κοριτσάκια. Τα χαϊδεύανε. Είχαν κάποια αισθήματα. Και σκέπτομαι, μην τυχόν αυτοί είπαν στο φρουρό, τους μόνους που θα αφήσει να βγουν να είναι αυτοί. Κάνω τη σκέψη αυτή. Κανέναν άλλον δεν άφηνε ο φρουρός να φύγει από εκεί. Στεκότανε στην πόρτα. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Πιθανόν να υπήρξαν και ορισμένοι με αισθήματα Γερμανοί. Άλλωστε έχουμε και το Σίντλερ. Επίσης πρέπει να καταγραφεί ότι ο υπεύθυνος, ο οποίος ερχόταν ως σύνδεσμος μεταξύ των Εβραίων και των Γερμανών, ονόματι Σασόν, και τον οποίο κάπου έχω διαβάσει ότι τον παρουσιάζουν σαν δοσύλλογο και σαν προδότη, εγώ πρέπει να καταθέσω ότι αυτός ο άνθρωπος την ημέρα που γινόταν η συλλήψη 24 Μαρτίου με συναντάει στο δρόμο, είναι σε φορτηγό αυτοκίνητο δίπλα στο συνοδηγό αυτός μπροστά και το φορτηγό γεμάτο με άτομα που είχαν συλλάβει. Σταματάει το αυτοκίνητο σε ένα σημείο που με είδε. Εγώ κουβεντιάζω με έναν ομόθρησκό μου που το λέω ότι πρέπει να φύγεις. Μου λέει μη γυρίζεις πίσω, διότι αυτή τη στιγμή σταματάει στην απέναντι γωνία ο Σασόλ με το γερμανικό αυτοκίνητο. Μη γυρίζεις πίσω να μην φανεί ότι είμαστε ύποπτοι. Και αυτός φεύγει, εγώ γυρίζω βέβαια, βλέπω το Σασόλ που έρχεται κατά πάνω μου, νομίζω ότι πλέον με καταδίδει και θα πρέπει να ανεβώ στο φορτηγό αυτοκίνητο. Με βλέπει, κοιταζόμαστε σε μια απόσταση 1 μέτρο. Πιθανόν θυμήθηκε ότι εγώ δεν ήμουν δηλωμένος. Ξαναγυρίζει πίσω, ανεβαίνει στο αυτοκίνητο δίπλα στον οδηγό και φεύγουν. Αυτό εγώ το γεγονός. Εάν ο Σασόν επιζούσε και τον δικάζανε ως δοσύλλογο, θα πήγαινα να καταθέσω ότι κάνουν λάθος. Και όπου έχει γραφτεί ότι υπήρξε εδώ σύλλογος, κάνουν λάθος. Αλλά δεν επέζησε τελικώς και αυτός πήγε μαζί με τους άλλους.
Τώρα, η τύχη της οικογένειας επανέρχομαι που είχε τα δύο αγγελούδια συνήθισα μετά τον πόλεμο κάποια η οποία ήταν στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως με τη μάνα. Μου λέει ότι τα παιδιά ξεκαθαριστήκαν αμέσως στην επιλογή μόλις κατεβήκαν από το τρένο μαζί με τον άντρα της και με αυτή ήμασταν κάποιο καιρό μαζί αλλά και εκείνη λέει δεν επέζησε. Αυτή που με τα μεταρτυρία αυτά για την Ίντα ζει, έχει τον αριθμό στο βραχίωνα και κατοικεί εδώ στο Βόλο. Αυτά ήταν από τα πλέον σημαντικά γεγονότα εκείνης της ημέρας που γίνονται οι συλλήψεις των Εβραίων. Πολύ έντονα στη μνήμη μου. Μάλιστα κάποια στιγμή, την στιγμή που τα πέραναν τα κοριτσάκια, πάλι το άφησε το ένα να πάει κάπου να ψωνίσει τον μπακάλι. Και το φωνάζω εγώ στο απέναντι πεζοδρόμιο, κάπως καμιά πενταριά μέτρα μακριά από το σημείο που είχε σταματήσει το φορτηγό. Να την πάρω, πάω απέναντι, έρχεται σε μένα, βγάζει το πιστόλι και στα πίτη και μόλις το βλέπω χάνω την ψυχραιμία μου και φεύγω, το αφήνω και φεύγω. Αυτά είναι τα έντονα γεγονότα που μου κάναν βαθιά εντύπωση και με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή εκείνης της ημέρας. 24 Μαρτίου 1943. Τους Εβραίους τους μαζεύουν και τους συγκεντρώνουν σε μια καπναποθήκη η οποία είναι ακριβώς όπως ήταν τότε. Και μάλιστα μου κάνει και εντύπωση πως δεν βάλανε, δεν εντυχήσαν και κάποια πλάκα εκεί. Σε αυτή την αποθήκη οι αλόθρησκοι εδώ, οι κάτοικοι του Βόλου τους πήγαν και τρόφιμα μάλιστα τους Εβραίους. Η συμπαράσταση του ελληνικού λαού ήταν μοναδική και πλούσια σε αισθήματα και ανθρωπιά. Ήταν μεμονωμένα τα γεγονότα τα οποία μπορεί να προδώσαν Εβραίους στους Γερμανούς. Ακολουθεί το 1944. Στο 1944. Εγώ μένω για λίγο ακόμη, η οικογένειά μου χωρίζεται. Τα πρώτα βράδια είχαμε πρόβλημα καταλήμματος, αλλά έσπευσαν από μόνοι τους εκεί οι γείτονες ή οι άλλοι να μας προσφέρουν κατάλημα, να κοιμηθούμε, να μας ταΐσουν. Ο πατέρας μου και εγώ σε ένα σπίτι, η μητέρα μου και ο μικρότερος αδερφός μου σε ένα άλλο. Ήδη οι Γερμανοί κάνανε εκτελέσεις. Όλος ο πληθυσμός ήταν εναντίον τους. Και όταν έβλεπε καταδιωκόμενο των Γερμανών, επειδή και αυτοί ήταν καταδιωκόμενοι, συμπαραστέκονταν με πολλή ανθρωπιά. Μοναδική μπορώ να πω. Ιδιαίτερος δε ήταν φιλόξενοι οι πρόσφυγες οι οποίοι είχαν έρθει από την Μικρά Ασία και ήταν πρόσφατη η περιπέτειά τους. Αυτοί μπορούσαν περισσότερο να συμπονέσουν, να συμπαρασταθούν. Γιατί είχαν ζήσει τα ίδια γεγονότα της προσφυγιάς από τη Μικρά Ασία με τις σφαγές των Τούρκων, τους κάψαν τη Σμύρνη. Εδώ στο Βόλο η Νέα Ιωνία είναι προσφυγικός πληθυσμός που προέρχεται από εκεί, από τη Μικρά Ασία. Εκεί έβλεπες μια αλληλεγγύη, μια ανθρωπιά, μια ενότητα του ελληνικού λαού, μοίραζε την μπουκιά του με σένα, μοναδική και ανεπανάληπτη, δεν νομίζω στην ιστορία, δεν έχω συναντήσει τέτοια ενότητα. Σε διάφορα σπίτια μετά μείναμε. Μείναμε στο σπίτι του Καραστάθη για λίγο. Μετά πήγαμε στο σπίτι του Συρταριώτη. Τα δύο αδέλφια μου, τα μεγαλύτερα βέβαια, ήταν στο Βουνό, στον Ελάστρο, στην Αντίσταση. Πότε πήγατε στο σπίτι του κύριου Καραστάθη? Την ίδια βραδιά, 24 Μαρτίου, μείναμε για μερικές νύχτες. Και μετά πήγαμε σε διάφορα σπίτια ανωνύμων, οι οποίοι μας ήξεραν ότι είμαστε Εβραίοι καταδιωκόμενοι και μας καλούσαν, λέτε, να μείνετε εδώ απόψε, μεθαύρο, ξέρω, μείνε μία-δύο νύχτες. Προσφέρονταν. Έπειτα και περισσότερο καιρό μείναμε στο σπίτι του Συρταριώτη, κάνα μήνα, ενάμιση περίπου. Ποιοι μένατε σε αυτό το σπίτι? Εκεί έμενε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο μικρότερος αδελφός μου και εγώ μείναμε.
Και έπειτα τελικώς φεύγω εγώ για το βουνό, κατατάσσομαι στον Ελλάς, επιρρητώ στην επιμελητία του Αντάρτη. Η δε οικογένειά μου έμενε στο σπίτι του Τσίγκα τα άλλα μέλη, μέχρι την απελευθέρωση.